καρδιά σου το μπορεί, τρέξε και φτάσε τα. Τα άστρα που χάνουν τα φτερά και πέφτουν κάτω άστρα φτερά. Τρέξε και πιάσε τα. Σιγά να ταξιδεύουμε στο νότο τα νερά. Τρελά πουλιά μεταναστεύουμε σε μέρη πιο ζεστά. Μέσα στους ήλιους που χανόμαστε κατρά. Σπήλες κρυβόμαστε να χτίσουμε φωλιές. Στο λιβικό μεθαϊόγουστος με δυο φεγγάρια φως. Στο ανέμου τ' ανοιχτό παράθυρο με σέριανα. Στο βλέμμα σου θωρώ βράχους, φυλιές και μέρη από μέρα μέσα το σνάχαθω. Φως της αλμύρας κάθε δίληνο του νότου τα νερά με σέριανου σαν το σε μέρη μυστικά. Στο λιβικό μεθαϊόγουστος με δυο φεγγάρια φως. Στο ανέμου τ' ανοιχτό παράθυρο με σέριανα. Καλώς όρισες, Καλλιόπη μου. Καλώς σας βρίσκω. Τι ωραία που μας έμαθα. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς σας βρίσκω. Μια γεύση από παράδεισο πήραμε σήμερα με την Καλλιόπη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ στο ΡΙΚ. Μεγάλη μου τιμή και χαρά που είμαι στην Κύπρο, την αγαπημένη Κύπρο, που με συνδέουν τόσα πολλά πράγματα. Έχω αγαπημένους ανθρώπους εδώ. Και τους τόπους θεωρώ ότι τους κάνουν οι άνθρωποι. Έχω φίλους, έρχομαι και ξανάρχομαι. Έχω έρθει με συναυλίες πολλές, αλλά και για επίσκεψη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι με αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς.
και βέβαια με τον αγαπημένο μου Κώστα Κακογιάννη. Είμαστε παλιοί φίλοι, θα τα πούμε σιγά σιγά. Να πούμε όμως στο κοινό μας τι μας περιμένει. Θα σας αφήσουμε για λίγο και θα τα πούμε μετά. Πάμε να καλωσορίσουμε και τους τηλεθεατές μας. Καλωσορίζουμε και εσάς από το σπίτι που αφιερώνετε ακόμη ένα βράδυ Κυριακής στις μουσικές ιστορίες. Κεντρικό πρόσωπο σήμερα η Καλλιόπη Βέτα, ερμηνεύτρια, καθηγήτρια φυσικής αγωγής και βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το πιο σημαντικό. Και έχουμε επίσης ταλέντο της εβδομάδας, τον Νικόλα Καραγιώργη, που είναι μια μικρή ιδιοφυΐα. Βουλευτής. Ψάλτης ακόμα. Είναι αυτός. Δεν ξέρει. Ψάλτης, αεροπόρος, φιλόλογος. Όλα παίζει αυτά. Παίζει κριτική λύρα, παίζει βιολί, παίζει πιάνο. Θα το γνωρίσουμε, θα το δείτε. Θα πάμε και μια βόλτα μέχρι την αγαπημένη μας Κρήτη για να γνωρίσουμε τον Κώστα Δαφέρμο, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μαζί του. Μια από τις πιο σημαντικές φωνές της Κρήτης. Και επίσης θα πάμε παρέα να γνωρίσουμε τα παιδιά της σχολής Κοφών, να μας τραγουδούν με τη δική τους γλώσσα σε ένα ωραίο βίντεο κλιπ που ετοιμάσαμε για σας. Και επίσης, η πιο τελευταία στιγμής έκπληξη αυτή είναι ότι θα φέρουμε τον βασικό συνεργάτη της Καλλιόπης εδώ και χρόνια, τον πολύ πολύ αγαπητό συνθέτη Γιάννη Ιωάννου. Θα το συναντήσουμε στην Αθήνα. Συνεχίζουμε μουσικά και σε αυτό το σημείο, κύριε Κακογιάννη, σας καλώ να πάρετε το φλάουτο. Να πάρουμε το φλάουτο μας. Σας καλέσουμε για να πούμε δύο λόγια παραπάνω και να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Κωστή, δεν εννοούσα εσένα, εσένα σε γνωρίζω. Δεν με θέλεις εμένα. Έλα και εσύ από εδώ. Ευχαριστώ, αγαπητή Καλλιόπη. Ευχαριστώ. Καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Φέρνω και το μικρόφωνο σου να το βάλουμε εδώ. Ωραία. Θέλω να ξεκινήσω από το από τι κάνετε διάλειμμα αυτή την περίοδο, διότι όπως είπαμε στην εισαγωγή, είστε πολύ πράγμα. Με τελευταία και πιο βασική ιδιότητά σας που απασχολεί περισσότερο χρόνο, φαντάζομαι, το ότι είστε βουλευτής Κοζάνης με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, είμαι βουλευτής. Ο κόσμος της Κοζάνης με τίμησε, με στήριξε και είμαι δεύτερη θητεία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σαν βουλευτής. Αυτό όντως είναι που σε αυτό δίνω μάλλον περισσότερη σημασία αυτή τη στιγμή και περισσότερη έμφαση, γιατί όταν σε τιμάει κάποιος και έχει απαιτήσεις και θεωρώ ότι είναι ευθύνη πρώτα απ' όλα, εκτός από τιμή είναι ευθύνη. Όμως το τραγούδι δεν το έχω εγκαταλείψει, είναι το επάγγελμά μου. Οπότε όταν μου δίνεται ευκαιρία, κάνω επιλεγμένα πράγματα. Χαρή μας έκανε ναι, όμως σήμερα. Ξέρεις, αύριο ταξιδεύει οι Βρυξέλλες που πας. Αύριο ναι, ταξιδεύω Βρυξέλλες γιατί στη Βουλή εκτός από βουλευτής είμαι τομεάρχης τουρισμού. Σωστά. Άρα είναι αυτό το κομμάτι ευθύνης μου και πηγαίνω επίσης να μιλήσω στην αντίστοιχη Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που είναι τουρισμού και μεταφορών, για τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού και τη διασύνδεση που μπορεί να έχει ο τουρισμός με τον πολιτισμό. Γίνονται πολλές σπουδαία πράγματα στο κομμάτι του τουρισμού στην Ελλάδα. Πάντα βέβαια έχουμε αυτό το success story με αριθμούς. Δεν είναι όμως μόνο οι αριθμοί, είναι και η βιωσιμότητα των νησιών μας στην Ελλάδα. Σωστά. Που θα πρέπει να προστατέψουν τους μόνιμους κατοίκους. Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα, διότι κατάγομαι από τη Ρόδο και η βασική μας ενασχόληση είναι ο τουρισμός. Και το άλλο όμως είναι και αντιπρόεδρος επίσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ναι, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, είμαι αντιπρόεδρος και εκεί, οπότε έχουν μια συνάφη, γιατί βιώσιμος τουρισμός, και χαίρομαι που το λες αυτό Φέδρα, είναι ακριβώς ο σεβασμός στο περιβάλλον, στους ανθρώπους του τουρισμού, στους εργαζόμενους, έτσι. Οπότε έχει μια συνάφη και με τον πολιτισμό αλλά και με το περιβάλλον που μου απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, να κλείσουμε σιγά σιγά το κεφάλαιο, το βουλευτικό ας πούμε, αλλά ναι, απλό αυτό που θαυμάζω την Καλλιόπη, διότι ξέρω χρόνια, δεν ήξερα από το στρατό, όχι. Όσοι φαίνομαι είναι το στρατό οι περισσότεροι, τέλος πάντων. Αυτό που θαυμάζω, δεν έχω ακούσει ποτέ την Καλλιόπη να πει κάτι κακό ή να κατηγορήσει ή να πει οτιδήποτε για οτιδήποτε. Πάντα έχει τον καλύτερο λόγο. Α, ωραίο αυτό. Και αυτό το δείχνει και ο τρόπος που την ψήφισε κόσμος. Ο κόσμος. Ήρθες ενώ άλλους μπορεί να μειωθήκαν οι ψήφοι τους, εσένα αυξηθήκαν στη δεύτερη σου θητεία. Ναι, ήταν αυτό. Μεγάλη τιμή αυτό, γιατί είχαμε μεγάλη πτώση του ποσοστού του κόμματός μου. Του αλλά εσύ, σταθερή. Σταθερή. Ψηλά. Με τίμησε ο κόσμος και όπως σας είπα, είναι ευθύνη. Με τον Κώστα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Θα μπορούσαμε από το στρατό, αν υπήρχε. Πολλά χρόνια, όντως. Ναι. Κάναμε πολλά πράγματα. Πολλές και για το ΡΙΚ. Είχαμε αρκετές συνεργασίες στο ΡΙΚ. Ξεκινήσαμε το 2002 με μια συνεργασία στο Μέγαρο με τον Μιχάλη Κακογιάννη, θυμάσαι. Ναι, είχαμε αυτή τη χαρά να μας σκηνοθετήσει. Σκηνοθεσία. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν μια παράσταση έτσι μουσικοθεατρική. Και ήταν η πρώτη μας γνωριμία. Μετά ακολούθησε η Πλατεία. Η Πλατεία. Που ήταν σύριαλ στο ΡΙΚ, όπου τραγούδισα τα τραγούδια σε μουσική του Κώστα Καγογιάννη και σε στίχους του Πάμπου Κουζάλη, ναι, με τον οποίο επίσης συνεργάζομαι πολλά χρόνια και έχω πει τα λόγια που γράφει και την ποίηση που γράφει, γιατί τον θεωρώ ποιητή πάνω απ' όλα και έπειτα στιχουργό. Το μυστικό που φύτεψα ψηλώσαν και παρήσει μάτια τρυπάει τον ουρανό σε ένα σεντόνι γαλανό τον ήλιο τον αληθεί. Θα κάνετε στο μέλλον, γιατί σας βλέπω άνθρωπο που έχει φως στο βλέμμα και έχει σηκώσει μανίκια για να κάνει πολλά πράγματα. Και τι ωραία μανίκια όμως, Τέλεια. Τέλεια. Της έλεγα προηγουμένως off the record ότι φορέστε τα τώρα γιατί στην πολιτική. Τώρα στις Βρυξέλλες δεν ξέρω πόσο μπορείτε να τα φορέσετε. Άρα είναι λίγο πιο αυστηρό εκεί το ντύσιμο με τα κοστούμια κλπ. Όταν μπορώ, τραγουδάω και θα έχω κάποιες παραστάσεις και στην Αθήνα, σε μεγάλο θέατρο. Έχω και κάποιες προτάσεις για το εξωτερικό. Άλλωστε, στο εξωτερικό έχω ταξιδέψει πολύ σε συναυλίες, σε πολύ ωραία θέατρα, με τις μεγάλα θέατρα. Η μουσική δεν έχει γλώσσα. Είναι η γλώσσα των συναισθημάτων. Οπότε, όταν τραγουδάμε, φέρνουμε κοντά τον κόσμο. Είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Είναι η πιο σπουδαία γλώσσα, θεωρώ. Έχετε ένα μαγικό χάρισμα πέρα από τους στίχους που τραγουδάτε. Όταν ακούμε τη φωνή και την ερμηνεία σας, εμένα τουλάχιστον δεν με παραπέμπει ούτε στο Λιβικό, ούτε στο Αιγαίο. Με παραπέμπει στη Μεσόγειο εν γέννη. Αυτό παθαίνω ακούγοντας τη μουσική σας. Και μακάρι η ευαισθησία που έχετε και στα προσφυγικά θέματα που έχετε τραγουδήσει κατά καιρούς, ναι, να μπορέσει να χτυπήσει κάποιες πόρτες
πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και να εισακουστούν όλα όσα μας απασχολούν. Ευχαριστώ σήμερα. Πάρα γυρνάω πολύ. Στην πολιτική απλά. Ευχαριστώ. Κωστή, ξέρεις, εσύ, το δυνατό σου κομμάτι είναι η μουσική. Νομίζω ότι οι μουσικές ιστορίες έχουν και αυτό το ανθρώπινο κομμάτι για όλα όσα μας απασχολούν εκεί έξω. Στην πολιτική μπήκα ακριβώς έτσι με αυτή την ανάγκη να κάνω πράγματα και να βοηθήσω. Και θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης έχει αυτή την συνέστηση και την ευαισθησία να κάνει πράγματα. Δεν έχει τον κινησμό που κάποιοι μπορεί στην πολιτική να αναπτύσσουν. Γενικά λέω τώρα, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ναι, είναι το δεξί έτσι. Κομμάτι του εγκεφάλου που λείπει από το υπόλοιπο κομμάτι. Είμαστε οι καλλιτέχνες που φάμε με άλλο τρόπο. Διότι όλα μαθαίνονται, ειδικά άμα έχει κάποιος τελειώσει, έχει κάποιες βασικές σπουδές ή ένα πανεπιστήμιο, όλα μαθαίνονται. Η ενσυναίσθηση όμως και η συμπόνια ή η ευαισθησία θεωρώ ότι δεν μαθαίνονται. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Λοιπόν, θα βάλω μια μικρή παύση εδώ και να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι του βασικού σου συνεργάτη, του εκπληκτικού Γιάννη Ιωάννου, του συνθέτη. Θα ακούσουμε είναι... την αποκάλυψη. Σωστά. Το αποκάλυψη του Ιωάννου. Του Ιωάννου, του Ιωάννου, ακριβώς. Στα όνειρά μου μπήκαν εχθές κάτι πάλιες περγαμινές. Σκόνη κι ομίχλη θα μένει να ει. Πάλι χαμένη θησαυρή. Δυο τροβαδούροι δίχως φωνές, λαούτα βούβα χωρίς χορδές. Άδειες φλογέρες δίχως πνοή μου μαρτυρήσανε τι έχει χαθεί. Απ' τα τραγούδια παιδιά λείπει μια φωνή σαν από σαν από έρωτα φιλή. Απ' τα τραγούδια μας παιδιά λείπει μια φωνή σιρήνα να'ναι φωνούλα μας. Σιγά μια προσευχή, βάλε φωνή, βάλε ψυχή, κι αυτό που τώρα πάει να χαθεί, μπορεί που ξέρεις να σωθεί. Απ' τα τραγούδια μας παιδιά λείπει μια φωνή σαν από σαν από έρωτα φιλή. Απ' τα τραγούδια μας παιδιά λείπει μια φωνή σιρήνα μάνε φωνούλα Αχ, τι αγγελική φωνή είναι αυτή. Και εσύ καλά το είπες, μην ανησυχείς. Εντάξει, λίγο αρχάριος εγώ, ελπίζω να με συγχωρέσει ο Γιάννης. Κάτι έκανα. Λαθάκι, εντάξει. Είναι, α, το αγαπώ αυτό το κομμάτι, είναι τέλειο. Από τα πρώτα σου, ε. Ναι, από τα πρώτα μου. Από το δεύτερο CD αυτό. Ναι, το φως. Το στο φως. Στο ναι. Φως, ναι. Γεμάτο φως το τραγούδι αυτό. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Και τώρα θα καλέσουμε το ταλέντο μας να έρθει εδώ να μας παίξει λίγο βιολί. Θα το γνωρίσουμε όμως καλύτερα σε λίγο. Κόπια σε Νικόλα. Καλώς στον Νικόλα. Έλα. Το βιολί ποιο είναι, γιατί εγώ τα μπερδεύω. Έχουμε πολλά βιολιά σήμερα. Θέλουμε και το αναλόγιο του Νικόλα.
σου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κόρμι σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αθυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω. Αστέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Αν θυμηθείς το όνειρό σε περιμένω να έρθεις. Το καλοκαίρι που λάμπει τ' αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Στα όνειρά μου μπήκαν έχτες κάτι παλιές περγαμινές, σκόνη κι ομίχλη θαμένη ναή, πάλι χαμένη θησαυρή. Δυο τροβαδούροι δίχως φωνές, λαούτα βούβα χωρίς χορδές, κάποιες φλογέδες δίχως πνοή, μου μαρτυρήσανε τι έχει χαθεί. Αυτή τη στιγμή είστε ερμηνεύτρια, ο πρώτος τίτλος μάλλον είναι βουλευτής και μάλιστα με πολύ δύσκολη ατζέντα στα χέρια σας και το συνδυάζετε με την τέχνη. Πώς φτάσατε σε αυτό το συνδυασμό? Δηλαδή θέλουμε το παραμύθι από την αρχή. Σε βέβαια. Αρχή. Το παραμύθι. Να πούμε από πού καταγόμαστε καταρχάς, δεν ναι, το πάμε αυτό. Γεννήθηκα στο Λιβαδερό Κοζάνης. Είναι ένα χωριό της Κοζάνης, ορεινό, αγαπημένο, πέρασε πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Γεμάτα μουσική, οι γονείς μου, οι θείοι μου παίζαν, τραγουδούσαν ερασιτεχνικά. Δεν ήταν επαγγελματίες, αλλά υπήρχε μια αγάπη. Είχα μια μητέρα η οποία είχε αγγελική φωνή και μου μάθαινε τραγούδια του Θοδωράκη από μικρή, του Τσιτσάνη. Αλλά αυτός που έχει συντελέσει να ασχοληθώ με τη μουσική είναι ο αδερφός μου, ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από μένα, επαγγελματίας μουσικός, και βρήκα κατά κάποιο τρόπο έτοιμο το έδαφος. Δηλαδή εκείνος με έβαλε στη μουσική. Από μικρή με έπαιρνε, από το σχολείο σχεδόν και μετά από το πανεπιστήμιο έκανα συναυλίες μαζί του, τραγουδούσαμε, παίζαμε. Και ήταν αυτή η αισθητική καλλιέργεια που μου έδωσε. Να επιλέγω τραγούδια σωστά, μουσικές, ωραίες κλπ. Παρ' όλα αυτά, ο κλάδος που ακολουθήσατε ακαδημαϊκά είναι αυτό της φυσικής αγωγής, σωστά? Ναι. Δεν επιλέξατε να... Ναι. Και να πω μόνο ότι ο Βαγγέλης μου έγραψε και τραγούδια σε όλα μου τα CD και θα πούμε μάλιστα το τραγούδι στον αέρα δικό του. Ναι, διάλεξα γιατί μου άρεσε η φυσική αγωγή, ο αθλητισμός, και ασχολήθηκα τελείως στο πανεπιστήμιο. Μετά ξεκίνησα και διδακτορικό, το οποίο δεν το τελείωσα. Είμαι αιωνίως υποψήφια διδάκτορ. Να πούμε στη Ρωσία τις σπούδασες.
Τελείωσα στη Μόσχα το Πανεπιστήμιο. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται ένα παιδί από το Λιβαδέρο Κοζάνης να έχει στραφεί στο να σπουδάσει στη Μόσχα? Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Ήταν περίεργο και για μένα ήταν ένα πολιτισμικό σοκ κατά κάποιο τρόπο. Ωραίο όμως, πάρα πολύ ωραία χρόνια, πολύτιμα χρόνια που μου δώσαν πάρα πολλά και στο θέμα το ακαδημαϊκό, δηλαδή της επιστήμης, αλλά και στο θέμα των τεχνών. Και εκεί τραγούδαγα επίσης. Είχαμε ένα αριστεχνικό φοιτητικό συγκρότημα και τραγούδαγα. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, ασχολήθηκα με το επάγγελμά μου. Διορίστηκα σαν καθηγήτρια φυσικής αγωγής σε σχολείο, δούλεψα αρκετά χρόνια και παράλληλα έκανα μουσική στο Διοθηνών, σπούδαζα. Και παράλληλα έκανα και συναυλίες με διάφορους καλλιτέχνες σε όλη την Ελλάδα και σε μία τέτοια συναυλία γνώρισε τον Γιάννη Ιωάννου, το μαέστρο πιανίστα εξαιρετικός, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε ακόμη για πολλά χρόνια. Έγραψε πολλά τραγούδια στα CD μου, έκανε τις παραγωγές, τις ενορχιστρώσεις, είναι πολύ πράγμονο. Και τον οποίο και να κάνω μια παρένθεση ότι θα το γνωρίσουμε σε λίγο στην πορεία. Βέβαια συνεργάστηκα και με άλλους καλλιτέχνες. Αρχικά όταν βγήκε το πρώτο μου CD το 97, από εκεί εγώ οριοθετώ ας πούμε ότι ναι, ασχολήθηκα έτσι επαγγελματικά πολύ. Και πριν ασχολιόμουν επαγγελματικά, εννοώ ότι έκανε συναυλίες με τον αδερφό μου και με άλλους καλλιτέχνες. Αλλά οριοθετώ ότι η πρώτη μου έτσι γνωριμία με το ευρύ κοινό έγινε με το πρώτο μου CD το 1997. Μετά συνεργάστηκα με τον Νταλάρα, με τον Μάριο Φραγκούλη. Κάναμε και συναυλίες μαζί με τον Μάριο. Και βέβαια. Και γύρισε όλο τον κόσμο. Γύρισα, ναι. Και με δικές μου συναυλίες πολλές. Αλλά θεωρώ κορυφαία στιγμή ήταν η συνάντησή μου με τον Μίκη Θοδωράκη. Τον οποίο συνάντησα το 1996 πρώτη φορά. Έτσι πάμε πολύ πίσω. Ακόμα δεν είχα αποφασίσει αν θα ασχοληθώ επαγγελματικά με το τραγούδι ή όχι. Άκουσα πολύ ωραία λόγια από εκείνον, πολύ καλά λόγια ενθάρρυνσης να ασχοληθώ και κάναμε πολλά πράγματα και με την ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης, όπου γνώρισα και εδώ τους εκπληκτικούς. Ναι, θα τους φέρω μαζί παρέα να τα πούμε έτσι. Ναι, αλλά και με τον ίδιο το Μίκη. Και βέβαια το 2015 βγήκε ένα CD με τραγούδια του Μίκη αποκλειστικά, κάτι που το ήθελε από πριν ακόμη ο Μίκης, όταν συνεργαζόμαστε και σε κάποια μουσικοθεατρικά που με επέλεξε να είμαι εκεί και να τραγουδήσω τα τραγούδια του. Είχα μία μεγάλη συνεργασία, η οποία γινόταν παράλληλα με τη δική μου ας πούμε πορεία, δηλαδή με τις δικές μου συναυλίες, με τη δικιά μου δισκογραφία, υπήρχε και αυτό το κεφάλαιο που λεγόταν Μίκης Θοδωράκης και είμαι ευγνώμων ότι μπόρεσα να συνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι παγκόσμιος, είναι εξαιρετικός και όπου και αν έχω ταξιδέψει και έχω τραγουδήσει τραγούδια πάντα, τα ξέρουν, τα τραγούδια τα αγαπάνε κλπ. Και τώρα βέβαια κυκλοφορούν όλα αυτά τα CD στις πλατφόρμες και τα δικά μου τα προσωπικά και του Μίκη Θοδωράκη το Καλλιόπη Βέτα Songs Sings Μίκης Θοδωράκης, αλλά και άλλα τραγούδια που βγάζουμε μεμονωμένα. Άλλαξε λίγο το τοπίο της δισκογραφίας. Με τον Γιάννη, τον Ιωάννου βγάζουμε ακόμα τραγούδια και με κάποιους άλλους, όπου μπορούν να τα ακούσουν στις πλατφόρμες πια οι τηλεθεατές σας. Προσαρμοστήκατε και εσείς στις αλλαγές. Ναι. Της δισκογραφίας. Όλοι μας. Είναι πολύ όμορφο και δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς σαν άνθρωπος που κατά κάποιο τρόπο έχετε και άποψη για το μέλλον των πολιτών. Άρα χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε να σας συναντήσουμε σε όλες τις πλατφόρμες πλέον. Ναι. Και επειδή η Μόνικα μου λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο σκέλος, θα βάλουμε πάλι αυτή τη γνωστή παύση που λέμε και θα τα πούμε και με την Μαριλίζα και τον Παπαγγελίδη μετά για να ακούσουμε περισσότερο το κομμάτι του Θεοδωράκη. Βεβαίως. Εμείς τώρα θα πάμε σε κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ, έγινε προχθές. Φέτος γιορτάζουμε τα 70 χρόνια της σχολής Κοφών. Και είχα την τιμή να πάω να γράψουμε παρέα ένα τραγούδι και να το τραγουδήσουν στη νοηματική. Και να βλέπεις τα χέρια τους έτσι πώς χορεύουν, πώς τραγουδούν, είναι μια τρομερή εμπειρία. Ήταν η πρώτη φορά, Κώστα, που ήρθες σε επαφή? Κοίταξε, είχαμε και την Άντρα, θυμάσαι, που είχε χάσει την ακοή της, οπότε... Εννοώ με την συγκεκριμένη ομάδα. Με την συγκεκριμένη ομάδα ήταν η πρώτη φορά και ξέρεις, πήγα, ήταν σοκ. Ξέραν το τραγούδι αμέσως, το τραγούδισαν τόσο όμορφο. Υπέροχο. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Μυστικά με
Μπράβο, Κωστή μου, υπέροχη εμπειρία. Πώς ήταν από κοντά? Πρέπει να πάμε με τις κάμερες μας να γράψουμε πώς κάνουν μάθημα μουσικής. Αυτή η Θέκλα, η δασκάλα τους που τους τα μαθαίνει τις κινήσεις, αλλά και η Μαρία που έμαθε το κομμάτι στη χοροδία του γυμνάσιου Κόκκινο Τριμηθιάς. Εντάξει, ωραίες εμπειρίες που πρέπει να πάμε εκεί να τις βιώσουμε. Τώρα που είμαστε εδώ όμως θα βιώσουμε κάτι άλλο. Νικόλας Καραγιώργης με τη λύρα του. Το ταλέντο της εβδομάδας. Το ταλέντο ή ταλεντάρα μας που θα μας πει ένα τραγούδι που θέλει πολλά κότσια. Νικόλα, είσαι έτοιμος, είσαι μόλις 21. Εντάξει, τα καταφέρνουμε. Το έχουμε. Το έχουμε. Περιμένουμε να σε απολαύσουμε. Stage is yours. Ήτανε μια φορά μάτια μου κι έναν καιρό μια όμορφη κυρά χόντισα να σε χαρώ. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή βράδυ πρωί, ένα Σάββατο βράδυ καλέ μια Κυριακή, τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλεί. Αρμενίζει καλέ στα πελάγα, τους πειράτες θερίζει καλέ και τους χαρά. Στον ήλιο, στο φεγγάρι και στη βροχή και γεια σου ρε Νικόλα μου. Μπράβο σου ρε. Τι ωραία φωνή, βυζαντινή, τέλεια. Άντε, πάμε να γνωρίσουμε την Καλλιόπη μας. Καλώς τους. Κάτσε σαν δίπλα της και έρχομαι και εγώ από εδώ. Καλώς τους. Γεια σας. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Μάστε καλά. Συγχαρητήρια. Καλλιόπη, πώς σου φάνηκε η φωνή του Νικόλα? Υπέροχη. Και τον είδα και στις πρόβες και πραγματικά ήταν έκπληξη. Πολυτάλαντος. Και τόσο μικρός. Γενικά τα παιδιά έχουν τόσα ταλέντα, βλέπω τα νέα παιδιά και πόσο χαίρομαι, είναι το μέλλον μας, σε αυτό ελπίζουμε και είναι κρίμα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι κρίμα γιατί έχουμε τόσο ομορφωμένα παιδιά, ταλαντούχα, φορτωμένα με πτυχία μεταπτυχιακά και αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό για δουλειά. Αυτό πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, έτσι.
Στη χώρα μου τουλάχιστον. Και μιλάς, δεν μιλώ από πλευράς ταλέντου, αλλά το θέμα των αποδήμων και ειδικά αυτού που ακούμε ως brain drain τα τελευταία χρόνια. Συγγνώμη που θα μιλήσω για την Ελλάδα, όμως... Πριν και συντοπίτηση. Αυτό το πράγμα, ναι, αυτό το πράγμα με πονάει και εμένα, διότι ανήκω σε αυτή τη γενιά που έφυγε για να είναι καλύτερος ο επαγγελματικός κλάδος που επέλεξε. Εδώ στην Κύπρο ευτυχώς είμαστε μια μικρότερη οικονομία, κοινωνία και υπάρχουν και επεφωτισμένοι δάσκαλοι σαν τον Κώστα Κακογιάννη και σαν πολλούς ακόμη που είναι εκεί έξω. Και δίνουν βήμα σε αυτά τα παιδιά. Νικόλα. Ο Κώστας έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το θέμα και εγώ χαίρομαι που βλέπω κάποιες φορές και τα βίντεο που κάνει και εδώ την εκπομπή ότι παρουσιάζει τα καινούργια ταλέντα. Δίνει βήμα στα παιδιά. Είναι τόσο σοβαρό. Ωραία. Ας του δώσουμε το βήμα. Για πες μας, εσύ επαγγελματικά εργάζεσαι κιόλας. Ξέρω ότι ψάχνεις τις Κυριακές σε εκκλησία. Ναι. Πού είσαι αρχιεπισκοπή? Είμαι στο μετόχιο της Ιεράς Μονής Κύκου. Από παιδί. Α, μάλιστα, μπράβο. Άρα, Νικόλα, μας ασχολείσαι με την ψαλτική, σωστά? Ναι, από παιδί, εξαπαλώνων ήχων που λέμε. Εξαπαλώνων ήχων. Το έχει, το έχω χρωματό, το χρήσαμε. Και επαγγελματικά εμφανίζεσαι κάπου, φτιάχνεις τα δικά σου βίντεο, με τι καταπιάνεσαι? Αυτή τη στιγμή τρεχόντως είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σπουδάζω κλασική φιλολογία. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, εννοείται ότι θα εντάξω και τη μουσική στο πρόγραμμα. Δεν επέλεξα να ακολουθήσω αυτή την οδό. Είναι κάτι το οποίο το αφήνω έτσι μέσα μου για τον ελεύθερο χρόνο που έχω και δεν θέλω να δεσμευθώ επαγγελματικά με αυτό. Γεγονός που δεν είναι αναιρεί ότι αν το κάνει κάποιος είναι κακό. Απλώς θέλω να το έχω σαν κάτι, ένα παραθυράκι ανοιχτό που πάντοτε θα μπορώ εκεί να καταφεύγω. Και το πιλότος που πάει, το αεροπόρο. Ο αεροπόρος, βόλτα με το αεροπλάνο. Λοιπόν, όταν ήμουν στο στρατό. Συγγνώμη, βόλτα με το αεροπλάνο, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, θα πάτε μετά το Μάιο που ολοκληρώνεται η σεζόν μας. Θα τον πάρω τον κύριο Κώστα. Ας τον εδώ που κάθεται τον κύριο Κώστα, γιατί έχουμε εκπομπές. Να μου δείχνετε εμπιστοσύνη. Όταν ήμουν στο στρατό, έπρεπε να βρω κάτι παραγωγικό να κάνω. Εννοείται ότι καρπώνεται κανείς πολλά φορές από το στρατό, αλλά βρήκα λίγο χρόνο και έκανα αυτή την άδεια του χειριστού αεροσκάφους, του μικρού αεροσκάφους. Κανονικού αεροσκάφους, παιδί. Όχι, είναι μικρό, καλέ, μη φαντάζεστε τώρα. Πόσους χωράει? 2-4 άτομα. Μάλιστα. Ωραία. Μπορώ να πάμε όλοι τώρα. Καλλιόπιση έμπαινες στο αεροσκάφο. Να την πάρω πίσω στην Ελλάδα. Εγώ που πας την έχει και δουλειά. Εμπιστεύομαι τα νέα παιδιά. Να την πάρεις κατευθείαν Βρυξέλλες, είναι παιδιά. Να την πάρω με 15 στάσεις, να την πάρω με το μικρό αεροπλανάκι. Έχεις και αεροπλάνο, Νικόλα? Όχι, καλέ, είπαμε. Ωραία, θέλω να κάνουμε μια αντιπαραβολή. Ρωτούσα προηγουμένως στην Καλλιόπη και δεν το καταφέραμε να το βγάλουμε και on air. Ποια είναι εκείνη η στιγμή που αποφασίζει ότι ναι, είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, αλλά η καρδιά μου είναι δοσμένη στη μουσική και θα βιοποριστώ μέσα από αυτήν? Διότι αυτό έρχεται να κολλήσει πάνω σε αυτό που λέει ο Νικόλας, ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω αποκλειστικά. Τι γίνεται εκεί, τι μαγικό συνέβη Καλλιόπη? Πήγαιναν αυτά τα δύο παράλληλα. Όπως σας είπα πριν και τους δύο, ότι. Δούλευα σαν καθηγήτρια φυσικής αγωγής, σπούδαζα μουσική, έκανα συναυλίες. Κάποια στιγμή η μουσική πήγε πιο μπροστά. Ήταν δύο αγάπες που είχα. Δεν είναι ότι την φυσική αγωγή την είχα. Έκανα τη δουλειά μου έτσι συνειδητά, ωραία. Αυτό διάλεξα συνειδητά να σπουδάσω. Αλλά μετά η μουσική και ακολούθησε, πήγε πιο μπροστά και είπε ότι πρέπει να ακολουθούμε τα όνειρά μας. Και αυτό λέω στα νέα παιδιά. Να ακολουθούν τα όνειρά τους. Κάποια στιγμή θα πετύχουν, θα μπορέσουν να κάνουν πράγματα. Προσπαθήσουν και θα βρουν το δρόμο τους. Να ακολουθούν τα όνειρά τους για να είναι ευτυχισμένα. Και εγώ πήρα μεγάλη ευτυχία μέσα από τη μουσική. Γνώρισα ανθρώπους, ταξίδεψα, εκφράστηκα μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια. Και όπως σας είπα, και στην Κύπρο ήρθα πάρα πολλές φορές και είχαμε και τη συνεργασία και με τον Κώστα και με άλλους αξιόλογους μουσικούς, συνθέτες, στιχουργούς. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά μετά ακολούθησα παράλληλα με τη μουσική και την πολιτική, η οποία πάντα υπήρχε στη ζωή μου. Δηλαδή. Υπήρχε πάντα στη ζωή μου. Πάντα ήμουν πολιτικοποιημένο άτομο. Με ενδιέφεραν τα κοινωνικά ζητήματα. Συμμετείχα σε εκδηλώσεις, τραγουδώντας σε συναυλίες, διαμαρτυρίες για διάφορα θέματα ή να στηρίξω κάποιον. Ήταν δηλαδή μες στη ζωή μου αυτό. Και το 2015 ήμουν υποψήφια και βγήκα σαν περιφερειακή σύμβουλος Αττικής. Έτσι πήρα πια θεσμικά κάποιο ρόλο. Ήμουνα 5 χρόνια περιφερειακή σύμβουλος και μετά είχε οριμάσει πια ιδέα να κατέβω βουλευτής. Μία πρόταση που την είχα και πριν, αλλά την είχα αρνηθεί και μετά το 19 ήμουνα υποψήφια και δεύτερη φορά τώρα. Αυτό. Εσύ, κύριε Νικόλα, σας αρέσει η πολιτική? Όχι.
Εσύ. Να μην πάμε στην πολιτική. Α, να ρωτήσω. Με τη φιλολογία θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά με τα... Εγώ είμαι μεθυσμένος με τον πολιτισμό τον ελληνικό, έτσι, με ρομαντική, από ρομαντική άποψη. Θα ήθελα να ασχοληθώ στο μέλλον, θα δείξει, μπορεί ακαδημαϊκά, μπορεί κάτι, αλλά πάντοτε σας είπα, παραμένει ένα παραθυράκι ανοιχτό για τη μουσική, έτσι πάντοτε. Και θέλω να πω ότι όσο πολυσχηδές και αν είναι το πρόγραμμα της καθημερινότητάς σου, και όσα τάλαντα κι αν έχεις και αν τυρβάζεις περί πολλά και όλα αυτά, παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι η κινητήρια δύναμη είναι η πίστη, διότι έχει κάποιος πολλά τάλαντα, αλλά καλείται να τα πολλαπλασιάσει, να τα καλλιεργήσει για να ανταποδώσει στο Θεό που του τα έδωσε ένα εκατονταπλασίο να καρπώ. Εσύ έκαμε, πήγες στο 200 εσύ. Πόσα όργανα παίζεις, Νικόλα μου? Εντάξει, είναι... Ήδη είδαμε πιάνο. Εδώ, βιολί. Βιολί, ναι, κριτική λύρα. Πριν είδα σε πιάνεσαι το μαντολίνο του Πάμπου. Ήθελα να ρωτήσω. Και εγώ πιάνω το μαντολίνο του Πάμπου, δεν ξέρω τι είναι. Ναι, αλλά το έπαιξε το μαντολίνο του Πάμπου. Άρα μέχρι στιγμή 4 άκουσα. Και έχω ακόμα μια έκπληξη όμως. Περίμενε. Περίμενε, χρυσό μου. Έχει 12 εδώ να συναγωνιστεί. 12 δεν παίζει, παιδί μου. Δάστε με. Πες μας, Κώστα. Τι παίζει κι άλλο ένα. Όχι, αυτά είναι τα βασικά. Τα άλλα τα παίζεις έτσι. Τα παίζεις έτσι, κατ' επίφαση. Και ακόμα ένα ταλέντο του είναι το εξής. Χτες ξαφνικά, είπαμε, η Καλλιόπη μας σπουδάσε Ρωσία. Σωστά. Και αρχίσει να της μιλά ρωσικά σε άπτεστη προσφορά το παιδάκι. Τι λες. Ναι. Για να σας ακούσουμε λιγάκι. Ήταν έκπληξη για μένα, γιατί είναι σαν... πάρα πολύ ωραία προφορά έχει, πολύ ωραία μιλάει και λέω... Μάλλον ένας γονιός είναι Ρώσο, όπως δεν είναι, την έμαθε σαν ξένη γλώσσα. Έχει, λέει, έφεση στις ξένες γλώσσες. Άλλο ένα ταλέντο του Νικόλα. Τι λες, Νικόλα. Λοιπόν, γι' αυτό έφερα το πιανάκι μου εδώ. Давайте поём, да? Поём? Πάμε να τραγουδήσουμε. Πάμε να τραγουδήσουμε. Πιάσε εσύ ο μικρόφωνος, σου που το αφήγες. Εγώ δεν έχω μικρόφωνο. Αυτό είναι έτσι, εκτός... Αν το πω χωρίς μικρόφωνο, άντε. Εκτός προγράμματος. Έλα κοντά να πούμε αυτό. Ένα άγνωστο ρωσικό τραγούδι. Ναι, τελείως. Άγνωστο, καθόλου. Που μιλάει για μια Κατερίνα. Κατερίνα, Κατερινάκι, το Κατερινάκι. Πάμε. Ποιος να μας πάνε τεφή. Α, τέλος πάντων, άστο. Πάμε, κατευθείαν. Ρατσφιτάλι, γιάπλανι, γκρούσι, παπιλί, τουμάνι, να τρικόι, βιχόνι, λομάβι, κατιούσα, συνεχίζουμε, δεύτερη στροφή. Βιχαδίλα, πίσω του Ατήλα, προς την πόμα ζηλαδόλα. Είσαστε φοβεροί. Καλά, εσύ το έχεις ακούσει μπράβο, και μια Νικόλα, φορά, για μένα ήταν παμπόλυτο. Μπράβο. Το λοιπόν. Πού, παιδιά, θα κάνουμε καριέρα και έξω από εδώ, δεν υπάρχει αυτό. Έξω από εδώ, όχι, έχουμε ιερωμένο εδώ, εντάξει, δεν έχουμε έξω από εδώ. Εσύ θες να πάει να δημιουργήσεις τη Βουλή, είπες, α? Α, ναι. Τώρα έχεις το μέσο. Τώρα έχουμε δίσμα. Α, μιλάτε τέτοια. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Είναι ανοιχτή η Βουλή για όλους όσους θέλουν να την επισκεπτούν. Με χαρά να τους υποδεχτώ, να τους ξαναγήσω, όποιος θέλει. Είχα πει στην κυρία Καλλιόπη ότι είναι τιμή που την έχω γνωρίσει και έτσι σαν παράκληση, την οποία είμαι σίγουρος ότι την επιδοκιμάζει και τη δέχεται, της είχα πει να δώσουν έμφαση στην νεολαία, διότι το είχε αναφέρει και προηγουμένως ότι εμείς είμαστε το μέλλον και χρειαζόμαστε έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα από τους εκπροσώπους της κυβερνήσεως μας, να μας δώσουν ένα έρισμα για να συνεχίσουμε. Νικόλα μου, να σου πω, έχοντας εικόνα και από τις δύο περιπτώσεις, ελπίζω να μην σας διακόπτω τον ήρμο, ότι στην Κύπρο τουλάχιστον, εγώ βλέποντας τη διαφορά, υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί και πρωτοβουλίες, ίσως λόγω του ότι η κοινότητα είναι μικρότερη, που δίνουν ερεθίσματα στη νεολαία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στην Ελλάδα. Εμάς ακόμα μας πληγώνει και προσπαθούν οι εκπρόσωποι μας να αντιμετωπίσουν το να μας φέρουν πίσω, να μην φύγουν άλλα παιδιά από την Ελλάδα. Έτσι. Άρα, μακάρι να πάρουμε κάποια παραδείγματα και από την Κύπρο, αν μου επιτρέπετε πάντα, κυρία Βέτα. Έτσι, σωστά. Ναι.
Ωραία, να σου πω. Η Μόνικα μας λέει ότι υπερβήκαμε τον χρόνο μας. Θα πάμε σε διάλειμμα σε λίγο, αλλά πριν το διάλειμμα μας, ναι, θα μας τραγουδήσετε το φεγγάρι Μάγια Μούκανες. Όσο για σας, να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι είναι μεγάλη χαρά μας κάθε φορά που λαμβάνουμε τα βίντεό σας με τη μουσική, τα όργανά σας, όλα αυτά που φτιάχνετε είτε στη σελίδα του Facebook του Κώστα Κακογιάννη. Είτε στη σελίδα του Instagram της Φέδρας Αρκάτου. Βεβαίως. Στα παιδιά που μου έχουν στείλει, ενημερώνω και το λέω και από εδώ, ότι θέλουμε ειδικά βίντεο για την εκπομπή μας. Ναι. Άρα είναι σπουδαίο το ότι βλέπω τα βίντεο σας. Εμείς από συναυλίες, εμείς θέλουμε να είναι ειδικά βίντεο που να μας φέρετε, στέλνετε και την αγάπη σας. Είμαστε σε επικοινωνία, βλέπετε τις διευθύνσεις από κάτω. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε. Ωραία. Στα ξένα είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Στο μπαλ, δίπλα στο μπαλ, δίπλα στο μπαλκονάκι. Φιλί στα κύλη. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Μπράβο σας, σας ευχαριστούμε. Και τώρα ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μη φύγετε. Βρήκα ένα χαρτάκι διπλωμένο. Μου είχες γράψει σ' αγάπω και μείνε πάντα κλειδωμένο. Ήταν παιχνίδι εφήβικο,
χάθηκε χωρίς να το γνωρίσω, με ένα ραβδάκι μαγικό. Αχ, να μπορούσα να το ζήσω. Τώρα τη ζωή στα μυστικά, μόνη προσπαθώ να καταλάβω. Πάει το ρολόι μου μπροστά, ξοπίσω τρέχω να προλάβω. Πάει το ρολόι μου μπροστά, ξοπίσω τρέχω να προλάβω. Μια παλιά φωτογραφία, όλοι με βλέμμα γελαστό, γράφαμε στίχους στα κρανία. Βράζουν οι δρόμοι μας αλλού, φεύγουνε γελού τα όνειρά μας, κι αν ταξιδέψουμε γυρνάμε στην καρδιά μας. Τώρα τη ζωή στα μυστικά, μόνη προσπαθώ να καταλάβω. Πάει το ρολόι μου μπροστά, ξοπίσω τρέχω να προλάβω. Πίσω τρέχω να προλάβω. Μπράβο, Καλλιόπη μου. Μια αγκαλιά τώρα θα μου τη δώσεις. Σε ευχαριστώ. Πολλές. Εγώ σε ευχαριστώ. Αχ, τι ευλογία που είστε. Σε ευχαριστούμε. Γράψατε τόσο ωραίο τραγούδι σε στίχους του Πάμπου Κουζάλη, η μουσική δική σου, να το πω. Και τώρα καταφέραμε να το παίξω μια πρώτη φορά δημόσια. Το γράψαμε από το 2006, αλλά τώρα το λέμε για πρώτη φορά δημόσια παρέα. Έτσι. Είναι η πρώτη εκτέλεση. Ξέρεις γιατί. Διότι όσοι δοκίμασαν να το πούν, δεν το κατάφεραν να το πούν όσο ωραία όσο εσύ. Οπότε είπαμε, είναι γραφτό, είναι της Καλλιόπης. Με συγκινούν οι στίχοι πάρα πολύ και η μουσική, αλλά είναι έτσι πολύ ευαίσθητη και πολύ όμορφη. Πολύ όμορφα τα λόγια. Και τώρα, Φέδρα, πού είσαι? Φέδρα! Α, εδώ. Είπα να σας αφήσω να ζήσετε το moment. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή σας. Να είσαι καλά. Και τώρα ήρθε η στιγμή για το διεθνές βίντεο. Τι διεθνές θα δούμε? Εντάξει, α, θα πάμε για μέχρι την Κρήτη, σωστά. Θα πάμε μέχρι την Κρήτη. Τέλεια. Όσο πιο κοντά πάμε στη Ρόδο, τόσο το καλύτερο. Ναι. Αυτό που λέγαμε για τα social media. Να σας θυμίσουμε πριν να απολαύσουμε το ταλέντο μας ότι περιμένουμε τα δικά σας βίντεο, το δείγμα γραφής σας, ό,τι είναι αυτό που σας εμπνέει. Και τελείως έξω από τα νερά της μουσικής του κυρίου Κακογιάννη. Εγώ αυτά θέλω να ξέρετε. Τι να έφερες με τρόπο, μπράβο. Έμα, τέτοια θέλουμε να βλέπουμε στο Facebook του Κώστα Κακογιάννη που έχει και τρομερό fan base. Και στο Instagram της κυρίας Φέδρας. Εγώ δεν έχω fan base, δεν πειράζει όμως, το φτιάχνω. Το λοιπόν, ο Κώστας Ζαφέρος φυσικά δεν είναι κάποιο νέο ταλέντο, είναι πολύ μεγάλο όνομα της Κρήτης και μας έστειλε ένα καταπληκτικό βίντεο για ένα παραδοσιακό τραγούδι που ονομάζεται για μια στιγμή ένα παλικάρι 20 χρονών. Μάλιστα. Έτσι έχει και λίγο πατριωτικό στοιχείο το κομμάτι. Αυτό είναι παραδοσιακό. Φημίζεται για τον πατριωτισμό της. Και αυτό το κομμάτι είναι σε δική του διασκευή του Κώστα Δαφέρμου, που ο οποίος το ερμηνεύει και παίζει και λίρα. Καλή ώρα που είχαμε και τώρα τον λιράρι μας εδώ. Τέλεια, πάμε να το δούμε. Κώστα, μας ευχαριστώ. Να πούμε όμως, όχι, περίμενα, να πούμε και τα ονόματα. Στο λαό του ο Γιώργος Χειμωνάκης και ο Άγγελος Κατσαρός και στα κρουστά ο Βαλάντης Καλογεράκης. Πάμε. Ένα παλικάρι 20 χρόνο, ένα παλικάρι 20
20 χρόνο τα αρματά του ζώσαν για τον πόλεμο. Αρματά του ζώσαν για τον πόλεμο. Γύρισε στα μισά του δρόμου, νερό δίψασε. Στα μισά του δρόμου, νερό δίψασε. Έσκυψε να πιει νερό στο τζουλμπάξε. Έσκυψε να πιει νερό στο τζουλμπάξε. Κι έτσι μία σφαίρα τον ελάβωσε. Κι έτσι μία σφαίρα τον ελάβωσε. Σας. Είμαι ο Κώστας Λαθέρμος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κώστα Κακογιάννη και την εκπομπή Μουσικές Ιστορίες για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, το κοινό της Κύπρου και όλοι εσείς που βλέπετε την εκπομπή. Ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλους και πάντα τέτοιες μουσικές εκπομπές να γίνονται. Χόρεψετε, χόρεψετε τα νιάτα να χαρείτε, γιατί σε τούτο το ντουνιά δεν θα τα ξαναβρείτε. Δώστε του χορού να πάει, τούτη γη στα μας εφάει, τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλω να μπούμε. Oh.
όσοι έχουνε καλή καρδιά και τα αρτικά γλεντούνε. Όλα χαπτή το ψευτικό, τον κόσμο θα χαρούνε. Δώστε του χορού να πάει, του τη γης θα μας εμπάει, του τη γης που την πάρουμε, όλοι μέσα θε να μπούμε. Χωνεψέτε, παπούτσια μη λυπάστε. Μα έχει να ξεκουραζόνται τη νύχτα που κοιμάστε. Δώστε του χορού να πάει, του τη γης θα μας εμπάει, του τη γης που την πάρουμε, όλοι μέσα θε να πούμε. Δώστε του χορού να πάει, του τη γης θα μας εμπάει, του τη γης που την πάρουμε, όλοι μέσα θε να πούμε. Μπράβο! Εντάξει, χορέψετε. Χορέψετε κάμποσο. Αχ, είχαμε ανάγκη από τόνωση. Εσύ είδα που χόρευες πάνω στο τραπέζι, ναι. Είδες τον Νικόλα μας, πολύ καλά. Στην τελευταία εκπομπή θα χόρεψω σίγουρα πάνω στο τραπέζι, γι' αυτό να είσαι μόνο σίγουρα. Ούτε στα καρναβάλια δηλαδή. Α, και έχουμε και καρναβάλια, έχουμε πολλά αλέγκρα που έρχονται. Αλλά προς το παρόν έχουμε το τρίο Θεοδωράκι εδώ. Εσάς σας δένει ο Θεοδωράκης, ε. Και η Βιολέτα Κακομανώλη. Και ναι, βέβαια. Συνεργαστήκαμε και σε συναυλίες του Πνευματικού Ομίλου. Ναι. Αρχικά γνώρισα αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς, γιατί έτσι πρόκειται και οι δύο είναι σπουδαίοι σε αυτό που κάνουν, στην Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Και κάναμε αρκετά πράγματα και ταξιδέψαμε και στο εξωτερικό, στην Αυστραλία. Θυμάστε που έχουμε γυρίσει όλη την συναυλίες, βεβαίως, Κωνσταντινούπολη. Στην Κύπρο είχαμε έρθει, στην Ελλάδα πάρα πολλές συναυλίες. Ήταν ωραία. Και μετά συνεργαστήκαμε και σε άλλα πράγματα. Εκτός από το Μίκη. Ναι. Πόσα χρόνια πριν πάει αυτή η πολλά. Δεκαετία του 90, ναι. Τα είπε τώρα η Καλλιόπη όλα. Εντάχει. Με μαέστρο τότε στην ορχήστρα μας είχαμε τον Γιάννη Ιωάννου, το φίλο μας. Που θα δούμε. Ναι. Ο οποίος έφερε την Καλλιόπη, νομίζω, στην ορχήστρα και το ηχόχρωμά της τέριαξε πάρα πολύ και με τα τραγούδια του Μίκη, ο οποίος ενθουσιάστηκε με την Καλλιόπη από την πρώτη στιγμή και είχαμε μεγάλη συνεργασία. Άρα ήταν πρόταση του Ιωάννου η Καλλιόπη. Νομίζω ναι. Ήταν μία συναυλία που κάναμε πριν ακόμη δημιουργηθεί η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης επίσημα. Ήταν ναι. Μία με άτυπα, ας πούμε, την ορχήστρα. Ουσιαστικά ναι, ήταν ναι, τα ίδια μέλη. Ναι. Θυμάσαι που πήγαμε στη Βόρεια Ελλάδα ναι, και έτσι γνώρισα τον Μίκη. Μας φιλοξένησες και στο σπίτι σου. Ναι. Και γνώρισα ναι, έτσι το Μίκη τότε. Μετά όμως ακολούθησαν πάρα πολλές συναυλίες. Εγώ χαίρομαι να παίζω μαζί τους. Έχουν μία, εκτός από δεξιοτεχνία, έχουν μία μουσικότητα. Και η Μαριλίζα και ο Δημήτρης. Και βάζω πάνω απ' όλα τη μουσική. Είναι σπουδαίοι. Κάθε φορά είναι γιορτή για μένα να παίζω μαζί τους και ναι, είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε και με τη Βιολέτα και με την Αναστασία ναι, Γκάη μαζί και εδώ στην Κύπρο αλλά και στην Αθήνα σε θέατρα. Εσύ, ευχαριστούμε πολύ, Καλλιόπη. Μαριλίζα, εσύ το χαίρεσαι. Βεβαίως, ναι. δεν μιλώ γιατί με καλύπτουν. Και γιατί είναι από τις συλλεκτικές φορές που μιλάει ο κύριος Παπαγγελίδης. Ναι, συλλεκτική, ναι. Λακωνικός. Οι δυο τους είναι συχνή καλεσμένη στην έχουμε εκπομπή. Έχουμε την τιμή να είναι πολλές φορές στην ομάδα των δική μας είναι η τιμή. Μουσικών ιστοριών. Όχι, είναι σαν συμπαραγωγή, ναι, διότι αρκετές, ειδικά του Θεοδωράκη εκπομπή, ήταν λόγω αυτών των παιδιών. Και θεωρώ ότι συμβάλλουν στο να είναι έτσι η εκπομπή σας πάρα πολύ καλή. Τη βλέπουμε και στην Ελλάδα, θέλω να σας πω. Είναι κορυφαίοι, τι να πω. Ναι, τις λατρεύουμε. Τώρα λοιπόν, βλέπω μια ωραία κιθάρα εκεί. Και μια και μιλάμε για Θεοδωράκη. Τι να μας πείτε. Παίξουμε. Να πούμε τη Μαρίνα. Να πούμε τη Μαρίνα. Ωραία. Τη Μαρίνα είχα τη χαρά να την τραγουδήσω. Είναι στον Παλέτο Ζορμπάς, μέσα ένα από τα δύο τραγούδια του Παλέτο Ζορμπάς. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης και τη Χοροδία και του Καναδά. Είχαμε πάει με τον Γιώργο Νταλάρη, συνόδευσε τον Γιώργο Νταλάρη, ήταν δική του η συναυλία, αλλά υπήρχε ένα μέρος στον Παλέτο Ζορμπάς ολόκληρο που έχει ορχιστρικά και εγώ σολίστ τραγούδισα αυτά τα δύο τραγούδια. Ένα είναι η Μαρίνα και ένα. Και από ό,τι ξέρω και στο Spotify, ο Θεοδωράκης ο δικός σου ήταν δεύτερος στη λίστα για αρκετό καιρό. Ποιο τραγούδι?
Α, ναι, το τρένο φεύγει στις 8. Μπράβο, από μεγάλη το δίσκο επιτυχία. Που είχα, η δική σου ερμηνεία από το CD που είχα κάνει, ναι, ήταν στην κορυφή. Φαντάζομαι, μετά το όλα Ζωμπά. Τα ένα από το Θοδωράκι, η δεύτερη δική της ερμηνεία. Ναι. Ναι, πολύ ωραία. Μαρίνα πράσινο μου αστέρι, Μαρίνα φως του αυγέρινου, Μαρίνα μου άγριο περιστέρι, και κρίνω του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία ερμηνεία. Και θυκιώσας όμως, η κιθάρα, η φωνή είναι απίστευτο συνδυασμός. Μαριλίζα, εσύ που το άκουγες και ξέρεις περισσότερο από μένα από μουσική, είναι το ίδιο συνέστημα. Είναι πάντα πάρα πολύ ωραίο, ειδικά αυτή η ερμηνεία τώρα ήταν ονειρική. Και προφανώς έχετε ξαναζήσει αυτή τη συνεργασία σε εποχές παλιές. Ναι, έχουμε συνεργαστεί. Αυτό δεν το κάναμε πρόβα. Τι στιγμή, τώρα μας ήρθε. Είναι πρώτη φορά. Είναι του καναπέ αυτό. Είναι του καναπέ. Αλλά όταν συνεργάζεσαι με κάποιους ανθρώπους, εντάξει. Ψυχές ενώνονται. Ναι, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει. Ξέρω την ευαισθησία τους. Πού θα πάμε τώρα, Κωστή, μετά τώρα από αυτό. Τώρα θα πάμε, θα ταξιδέψω μέχρι τη Λεμίθου, διότι είχε έρθει, θυμάσαι και κάναμε μαζί με τα παιδάκια της σχολής ένα τραγούδι, να δούμε κάποια αποσπάσματα και ο λόγος που το βάζουμε είναι για να σας δώσουμε τον χρόνο να πάμε να συναντήσουμε τα άλλα παιδιά πίσω. Απλά πάμε να ακούσουμε το δρόμο της καρδιάς με την Καλλιόπη Βέτα και τα παιδιά της σχολής Μιτσή. Σκοτώνει ξαγρυπνά.
σιγοντάρι, με ψάχνει φαλτσάρι, με βρίσκει μα δε. Δεν μπορεί να ακολουθήσει, βραχνιάζει, θα σβήσει σε χρόνο μηδέν. Το ραδιοφωνό ανοίγω, μια πόρτα να φύγω, ανοίγω κενά. Το τραγούδι στον αέρα, αδέσποτη σφαίρα που ψάχνει καρδιά. Λιμάνια ραγμένα, καράβια για μένα κι εγώ πουθενά. Ονειρεύομαι με ήχους σε τέσσερις τείχους για σένα ξανά. Το ραδιοφωνό ανοίγω, μια πόρτα να φύγω, ανοίγω κενά. Το τραγούδι στον αέρα, αδέσποτη σφαίρα που ψάχνει καρδιά. Ωραία. Τραγούδι του αδερφού σου αυτό, ε. Ναι. Τι ωραία. Βαγγέλη. Σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να γνωρίσουμε τον μεγάλο σου συνεργάτη, τον Γιάννη Ιωάννο. Σε μια συνέντευξη που του πήραμε στην Αθήνα, πάμε να τον καμαρώσουμε. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον Γιάννη Ιωάννου, όπως είχαμε υποσχεθεί και στο πρόγραμμα, τον μεγάλο συνθέτη, ενορχιστρωτή, τραγουδιστή, στιχουργό, τι δεν έχεις κάνει Γιάννη μου, και με ποια ονόματα δεν έχεις συνεργαστεί. Οπότε θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Η χαρά είναι δική μου, πρέπει να πω. Είναι δηλαδή μεγαλύτερη η δική μου χαρά από ότι είναι η δική σας, αγαπητέ φίλε Κώστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ στη γενέθλιά μου. Οπότε, γιατί συνήθως βρισκόμαστε στην Κύπρο. Οπότε σε καλωσορίζουμε στην πόλη σου. Ναι. Είναι ωραίο αυτό. Είστε καλοδεχούμενοι και αγαπητοί. Ας ξεκινήσουμε από το θέμα που μας ενδιαφέρει κυρίως σε αυτή την εκπομπή. Είναι η Καλλιόπη Βέτα. Η μούσα μου. Η μούσα σου. Ναι. Για πες μας, πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία. Εσύ την ανακάλυψες, δεν είναι? Κοίταξε, πραγματικά την ανακάλυψα εγώ τυχαία σε μια συναυλία. Όπου θα συνεργαζόμασταν με άσχετα πρόσωπα, τίποτα έτσι. Η Καλλιόπη τότε δεν ήταν καθόλου επαγγελματίας, καθόλου γνωστή. Ήταν μια γυμναστρία, ας πούμε, η οποία τραγουδούσε κιόλας, κάπως έτσι. Και στην πρόβα στάθηκε μια κοπέλα δεξιά από το πιάνο, όπως κάναμε πρόβα, ας πούμε. Και μόλις ανοίγει το στόμα της και βγάζει φωνή, έμεινα άφωνος εγώ. Δηλαδή, σταμάτησα να πέσω. Λέω, τι είναι τούτο? Έτσι, ας πούμε, ήταν η πρώτη εντύπωση. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνεις. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον πάρα πολύ. Μετά γίναμε φίλοι, ξέρω εγώ, βρισκόμαστε πιο τακτικά. Άρχισα, παρότι ήμουνα τότε εκείνη την εποχή, ας πούμε, ήμουνα επαγγελματίας ενορχιστρωτής που ασχολιόμουνα μόνο με αυτό στο στούντιο. Δεν είχα δηλώσει συνθέτης ακόμη. Μου έδωσε την ιδέα, την νεώθηση, πώς να το πω, ας πούμε, να αρχίσω να συνθέτω τραγούδια. Ώστε με την Καλλιόπη ξεκίνησε, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Το πρώτο κομμάτι που έγραψα για την Καλλιόπη ήταν το πικρό τσιγάρο. Μάλιστα. Το οποίο μπήκε. Τέλος πάντων, να μην τα απολογώ, αυτά τα κομμάτια που έγραψα για την Καλλιόπη και κάποια άλλα που μου δώσανε φίλοι τότε που δεν ήταν ακόμη πολύ, όπως ας πούμε ο Παντελής Θαλασσινός, όπως ξέρω,
ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, όπως ο Τάσος Γκρουρ. Αυτοί τότε δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα, ας πούμε. Έτσι, ήταν πιο της παρέας μας, ας πούμε. Ναι. Μου δώσαν τραγούδια και ψάχνα μετά να βρω πού θα τα βγάλω. Και κατέληξα βεβαίως στην τότε πολύ πολύ αγαπησιάρικη παρέα της Virgin Greece, που ήταν ο διευθυντής ο Γιάννης ο Πετρίδης και ο Κώστας ο Ζουγρής στο δεξί του χέρι. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια με την Καλλιόπη Βέτα. Βγήκε η χώρα των ασμάτων. Τι αριστούργημα αυτός ο δίσκος. Πολύ καλός δίσκος πραγματικά. Το Λιβικό από εκεί είναι, δεν είναι. Το Λιβικό είναι από εκεί, ναι. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε στην εκπομπή μας. Ναι. Ναι. Το λατρεύω αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές αν δεις πάω στο ποδήλατο έτσι μέσα στα βουνά, να τρώω το Λιβικό. Το λατρεύω πάρα πολύ. Ναι, ας καλά. Ευχαριστούμε. Αυτό και από εκεί η αποκάλυψη, μ' αρέσει. Είναι... Η αποκάλυψη είναι από τον επόμενο CD που κάναμε. Τέλος πάντων, και αυτό ας πούμε έδειξε στην πορεία, καταρχήν από αυτό το δίσκο, την ανακάλυψε και ο Γιώργος Νταλάρας. Την κάλεσε λοιπόν τότε να συμμετάσχει, μπορεί να σας τα έχει πει, να μην λέω τα ίδια. Την κάλεσε μαζί του τότε στην Ιερά Οδό, μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη, μαζί με κόσμο πολύ, την Τζαλιγοπούλου κλπ. Ας πούμε, και συμμετείχε στο πρόγραμμα παρότι ήταν εντελώς καινούργια, ας πούμε. Ναι, αλλά η δική σας συνεργασία συνεχίζει από η τότε. Η δική μας συνεργασία και κυρίως η φιλία, γιατί ξέρεις, το ξέρεις, όλοι εδώ το ξέρουν, ότι σε βάθος χρόνου φαίνονται οι φιλίες. Εκεί φαίνονται αν αντέχουν, αν αξίζανε, αν δοκιμάζονται, ψήνονται, ας πούμε. Τώρα πια μπορώ να σου πω ότι με την Καλλιόπη είμαι σαν συγγενής, δηλαδή τι να σου πω τώρα, νιώθω μια πολλαπλή συγγένεια με την Καλλιόπη, την πονάω και αυτή με πονάει, ας πούμε, σαν άνθρωποι πια, και όταν πήρε την απόφαση να αρχίσει να ασχολείται με την πολιτική, έτσι χάρηκα πολύ και έχει πάει καλά, είναι πάρα πολύ εργατική, με εντυπωσίασε η εργατικότητα, δηλαδή έκρυβε μέσα της, μεταφορικά το λέω και λίγο κομικά, έκρυβε το Θανάση Βέγκο μέσα της. Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν στέκεται λεπτό, είναι απίστευτη. Ναι. Την έπαιρνα τώρα εγώ με το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα τηλεφωνήματα δεν έχει, ναι, αλλά όλα για να βοηθήσει. Δηλαδή, έτσι. Και δεν αρνήθηκε σε κανένα. Όλα τα απάντησε, σε όλους βοήθησε με το όποιο τρόπο μπορεί. Είναι μοναδική. Να πω ναι. Και αυτό, το χρωστάω. Ναι. Με πήρε σήμερα στο τηλέφωνο από την Κοζάνη, όπου είναι η εκλογική της περιφέρεια, έχει πάει εκεί. Αλλιώς θα ερχόταν παρέα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει, παρέλειψα κάτι πολύ σημαντικό. Παρέλειψα να, όταν ήταν στην Κύπρο εννοώ, στο δικό όταν της γύριζαμε το πρόγραμμα. Γύρισμα, ναι. Παρέλειψα, λέει, να ευχαριστήσω τους θαυμάσιους αυτούς μουσικούς που υπήρχαν εκεί. Παρέλειψα να ευχαριστήσω την σκηνοθέτηδα, την... Μαρία Χαρή και την Μόνικα. Μπράβο. Και βεβαίως, ας πούμε, παρέλειψε κάτι που δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πω εγώ, να μιλήσει για σένα. Τι να... λες καλά. Στάσου, περίμενετε, ότι είσαι πραγματικά, πώς να το πω τώρα, με έναν πολύ δυναμικό τρόπο, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πολύπλευρα προσθέτεις, βελτιώνεις στον κυπριακό μουσικό πολιτισμό. Να είσαι καλά. Αλήθεια το να λέω. Είσαι πάρα πολύ, έλεγα και προηγουμένως εδώ στην Εύη, τώρα δεν ξέρω ο κόσμος αν θα ρωτήσει ποια είναι η Εύη. Η Εύη είναι η μακιγιές του προγράμματος. Ναι, αυτό το λες για τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, της έλεγα πόσο ικανός άνθρωπος είσαι, πόσο αποτελεσματικός, πόσο καλόγουσος, της έλεγα για το παράκεντρο. Ναι. Εντάξει, ωραία. Φτάνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για σένα η συνέντευξη, όχι για μένα. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Και έτσι για παρένθεση, η Καλλιόπη ευχαρίστησε μέχρι και τους κινηματογραφιστές εκείνο το βράδυ. Δηλαδή είναι απίστευτο. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ και αυτοί το κάνουν. Σέβεται πολύ, ναι, πάρα πολύ. Στο Λιβικό με θαϊό Αύγουστο με δυο φεγγάρια φως. Στο ανέμου τα ανοιχτό παράθυρο με σέρια να. Πιο πέρα και από τον πόνο, τη νύχτα.
σαν γέλιο μάνας, μάνας που γεννά. Δες στο χρόνο τη φωτιά. Δες πως άντεξε η καρδιά. Λύπης, σαν γέννη ψυχή και βγαίνει βόλτα βόλτα στη βροχή. Ξοφλήσαμε μην κλαις και πιάσε πάλι στο χορό. Δες με τι πάθος τραγουδώ, πόσο πιο ψηλά πετώ, μου φτάνει μόνο να είσαι εδώ. Δες το ανέμου την οργή. Σαν παιδί. Δες το λύκνισμα της μέρας, σαν χαίρετη καρδιά κι αλλάζει χρώμα, χρώμα και τροχιά. Ωραία συνεργασία με τον Πιοβάνι, ε. Σε κάλεσε. Ας το μικρόφωνο κάτω, έλα εδώ κοντά να τα πούμε. Ναι, από συνήθεια. Σε μαλώνει λοιπόν. Και σένα, βλέπεις, δεν είναι μόνο. Ναι, εγώ η Μόνικα μας τα λέει αυτά. Τι, μας προλαβαίνει. Λοιπόν, θα αναγνωρίσατε βέβαια την υπέροχη μουσική από την ταινία La Vita è Bella. Η ζωή είναι ωραία. Που λέει πόσο ωραία είναι η ζωή ακόμα και μέσα από τις δυσκολίες. Και αυτός είναι ο τίτλος, Η ζωή είναι ωραία. Μου το εμπιστεύτηκε ο Νικόλα Πιοβάνι, με τον οποίο συναντήθηκα πριν πολλά χρόνια. Έχει πάρει και Όσκαρ μουσικής σε αυτή την ταινία ο Νικόλα Πιοβάνι. Η στίχη είναι του Κώστα Φασουλά και. Χαίρομαι ότι έγραψε αυτούς τους στίχους που αποπνέουν αυτό ακριβώς το νόημα που είπα πριν. Πόσο η ζωή είναι ωραία, ακόμα και με τις δυσκολίες. Ειδικά όταν έχουμε την καλή οπιβέτα στην παρέα μας. Αχ, τι ωραία περάσαμε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση της ταινίας είναι η σκληρότερη συνθήκη. Είναι εν καιρό πολέμου. Είναι μια συνθήκη πολέμου. Όντως. Και είναι μια ταινία που αξίζει να δούμε, ειδικά σε περιόδους που νιώθουμε πεσμένοι. Νομίζω είναι σε αυτές τις ταινίες που σε αναβάζουν και σε δημιουργούν μια ανάταση. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να παλέψουμε όλοι για την ειρήνη, γιατί δυστυχώς τα τύμπανα του πολέμου χτυπούν και στη γειτονιά μας και δίπλα και στη Μεσόγειο και όλα αυτά είναι σημαντικό η ειρήνη. Άμα δεν υπάρχει ειρήνη. Λοιπόν, μια και φοράω κόκκινα, τι λέτε να πούμε, το μήλο μου κόκκινο έτσι για καλή νύχτα. Τέλειο. Βεβαίως. Ακλαρίζει να φοράει κόκκινα τώρα που το βλέπω. Τέλειο. Και αυτό αισιόδοξο. Διαφήμιση θέλω... κάνω καλά τη εκπομπή, θα το βλέπετε. Να ευχαριστήσω από την καρδιά μου χαρά για, αυτό, για αυτήν την εκπομπή, να ευχαριστήσω το ΡΙΚ, να ευχαριστήσω όλους τους τεχνικούς και όλοι όσοι δουλέψαν για αυτήν την εκπομπή και τους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Κύπρο την αγαπάω. Όπως σας είπα, είναι αγαπημένη μου η Κύπρος, γιατί υπάρχουν εδώ αγαπημένοι μου άνθρωποι. Πάντα να κάνετε τέτοια διαλύματα δημιουργικά, γιατί έχετε πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσετε για την πολιτική αρένα μιλώντας. Άρα να επιτρέπετε πάντα στον εαυτό σας αυτά τα διαλύματα και σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε για μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Περιμένει το αεροπλάνο να ξεκινήσει να φύγει. Οπότε πάμε να το τραγουδήσουμε το μήνυμα κόκκινο και καληνύχτα. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ.